Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ζωγραφίσω τον εαυτό μου και, κάποια πράγματα, ας πούμε καρδούλες, τα πάντα και να κλειστά τα μάτια. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου και θα το κάνω για πρώτη φορά. Εδώ πέρα έχω κάτι χαρτάκι. Συγγνώμη που ακούστηκε αυτός ο έργος. Απλά επειδή κόβω εδώ πέρα κάτι τα χαρτάκια. Ωραία, τελείωσα. Θα σου βοηθήσω τον εαυτό μου εδώ πέρα σε κάτι χαρτάκι. Εδώ πέρα. Θα σου βοηθήσω. Εδώ. Θα κλείσω, επειδή δεν είχα μαντήλι, θα τα κλείσω με ένα... Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς το λέει. Με μια κουβερτούλα τσεφής μου. Ωραία, ας αρχίσω. Το μολύβι που είναι κάτω. Παιδιά, άμα δείτε πώς το έκανα, κοιτάξτε, έκανα ένα μικρό ανθρωπάκι, το κεφάλι, τα ματάκια του, τι να έκανα. Πάντως τα χέρια δεν υπάρχουν, οπότε μη φοβάστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο χαρτάκι. Θα ζωγραφίσω, μάλλον θα γράψω το όνομά μου. Και μάλιστα, άμα δείτε πώς το έγραψα, θα πάθετε καλά. Καλά, εντάξει, αυτό το έγραψα τέλειο. Με λένε Αλεξάνδρα Ράτεβα. Πάμε στο επόμενο χαρτάκι. Που θα ζωγραφίσω καρδούλες και κάτι ανθρωπάκια. Και όμως παιδιά, τα έχω κάνει όλα μαντάρα. Κοιτάξτε, εδώ έχει καρδούλες, εδώ είναι το πρόσωπο του παιδιού. Κοιτάξτε, καρδούλες, το πρόσωπό του. Παιδιά, ό,τι να έχω κάνει. Αυτή τη φορά όμως, θα κάνω κάτι πιο απλό. Θα κάνω κάτι πολύ ωραίο. Κάτσα όμως να το κάνω. Χωρίς να βλέπω, απλά θέλω να το κάνω μία από πίσω. Και όποιος μαντέψει τι είναι, αν είναι τάμπλετ ή κινητό. Όποιος μαντέψει... Συγγνώμη. Όπως έγινε. Λοιπόν, παιδιά, σαν τα μικρά μωράκια είναι. Κοιτάξτε, δεν ζωγράφισα. Και όμως, όποιος διαβάσει αυτά τα γράμματα... Λοιπόν, εδώ πάνω γράφει tablet, λένε εδώ. Δηλαδή αυτό ήταν ένα τάπλετ, λένε. Τώρα, με ανοιχτά τα μάτια, θα ζωγραφίσω κάτι. Μόνο που θα κοιτάω κάπου αλλού. Δεν ξέρω όμως τι θα ζωγραφίσω, ας αρχίσω. Δεν βλέπω. Εγώ κοιτάω που να είναι. Πάντως το κοιτάω κάτω.
δεν ξέρω τι ζωγραφίζω. Παιδιά, τι ζωγραφίζω. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα κάνω την υπογραφή. Τη δικιά μου. Παιδιά, όπως να την κάνω. Τώρα θα δω πώς την κάνω. Λοιπόν, να υπογραφώ. Κάλε. Τώρα θα σας δείξω πώς κάνω την υπογραφή. Κοιτάξτε, θα γράφω με μεγάλα γράμματα. Ένα άλφα. Από πάνω γράφω το ρου, δηλαδή αυτό το γραμματάκι, το ρου. Μισό λεπτό γιατί έκανα ένα λάθος. Και μετά ένα έτσι, μια μουντζούρα. Αυτή ήταν πολλά. Και τώρα θα κάνω, θα γράψω και τώρα θα σας δείξω ποια είναι τα πιο ωραία. Σας αρέσουν αυτά εδώ τα γράμματα, τα από κάτω ή τα πιο από κάτω. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας. Η φωτιά, η μονάχος, η μονάχος ή η ψήλη. Γράψτε μου ποια ήταν πιο ωραία γράμματα. Τα πρώτα, μισό λεπτό. Το ένα, το δύο, το τρία, το τέσσερα. Σας άρεσε το 1, το 2 ή το 3 ή το 4. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο σας άρεσε. Άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε μου like, πατήστε το κόκκινο κουδουνάκι, πατήστε εγγραφή, το κόκκινο κουδουνάκι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!